Γίνεται η απολύμανση στο σχολείο, κύριε Δημητριάδη, πρωτίστως. Αμέσως, το Σάββατο, μόλις πριν πληροφορήθηκαμε τα κρούσματα κορονοϊού, άμεσα ανταποκριθήκαμε, ενημερώσαμε εταιρεία απολυμάσεως. Κυριακή πρωί, η ώρα 9, άρχισε η απολύμανση, γύρω στις 11 τελείωσε. Και είμαστε έτοιμοι για σήμερα για να παρευρεθούν τα παιδιά στο σχολείο. Μάλιστα. Η απολύμανση με ποιες διαδικασίες γίνεται, καθαρίζονται οι επιφάνειες, επιβλέψατε όλα, την όλη διαδικασία? Είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα του Υπουργείου Υγείας. Ναι. Είναι εταιρεία αναγνωρισμένη για αυτούς τους σκοπούς ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει φόβος τώρα με την επιστροφή, εσείς λέτε, των μαθητών? Η δική μου άποψη, μιλάτε. Ναι. Όπως και να έχει, δημιουργήθηκε μια αναστάτωση. Είτε και από τα μέσα επικοινωνίας, είτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα πάντα, δημιουργήθηκε μια αναστάτωση. Και σίγουρα υπάρχει ένας μειωμένος αριθμός προσέλευσης σήμερα στο σχολείο μας. Ναι. Και ήδη ενημερώνονται οι υπόλοιποι μαθητές. Κύριε Δημητριάδη, μέσα επικοινωνίας και μέσα κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνουν πληροφόρηση από επίσημες πηγές. Από εκεί και πέρα, οι αντιδράσεις, όπου και αν καταγράφονται, είτε από οργανωμένα σύνολα, είτε ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σποραδικά από γονείς, αυτές οφείλονται στην πληροφόρηση του κοινού. Δεν μπορεί να υπάρχει συσκότηση. Είναι θεσμοθετημένη διαδικασία, ναι, πλέον, ναι, η ενημέρωση. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, χωρίς να δημιουργείται πανικός βεβαίως, αλλά να υποδεικνύουμε ότι λειτουργεί η πρόληψη και οι επισημάνσεις εφαρμόζονται όπως ακριβώς δίνονται από πλευράς της επιδημιολογικής ομάδας. Ναι, ειδικά στο Λύκειο μας υπήρχε, και φαντάζομαι σε όλα τα σχολεία, η διευθύντρια μας, το εκπαιδευτικό προσωπικό, ήταν, ακολουθούσαν ακριβώς τα βήματα και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Υγείας. Αποστάσεις, σημάσεις για τους χώρους, έστω για ένα διάλειμμα που κάνουν, κάθε ομάδα είχε το χώρο της, τα χρανία με το όνομα του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ναι. Ήταν τόσο προσεγμένα όλα που αμφιβάλλω αν οποιαδήποτε είχε κολλήσει κάποιον άλλο πρόσωπο οτιδήποτε. Εντάξει, αυτό εξαρτάται και από την ιχνηλάτιση και τη διαδικασία εκεί, η οποία θα υποδείξει. Η ιχνηλάτιση είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε σχέση τώρα με την διαδικασία γενικότερα των απολυμάσεων, θέλω να μου πείτε, κύριε Δημητριάδη, κάθε 14 μέρες γίνονται. Πώς ακολουθείτε εσείς? Μετά από 15 μέρες θα γίνει η επόμενη. Ναι. Σύμφωνα με τους κανονισμούς. Και μπορεί και στο μήνα ίσως να γίνει και η επόμενη. Εξαρτάται είτε θα γίνει με τα σχολεία. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται κάτι περαιτέρω, λέτε? Όχι, δεν χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Είναι ακριβώς όπως προνοούν οι κανονισμοί και τα πρότυπα του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάντως σήμερα οι μαθητές, οι εναπομείνατες για το τεστ κορονοϊού, αλλιούνται τηλεφωνικά και πάση. Και συνεχίζουν τι ώρες. Ναι, εντάξει, βέβαια αυτό δεν είναι θέμα δικό σας, αλλά γενικότερα δεν ξέρουμε πόσοι και αν έχει μεταδοθεί ο ιός από τους δύο μαθητές, ενδεχομένως και από άλλη αιστεία. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η επιφύλαξη από πλευράς των γονιών για την επιστροφή των μαθητών. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το Υπουργείο Παιδείας. Εν πάση περιπτώσει, εσείς της σχολικής εφορίας λέτε ότι αμέσως έγινε διαδικασία. Διεξοδικά η απολύμανση και από δική σας πλευράς λέτε δεν υπάρχει φόβος. Μάλιστα. Ναι, σίγουρα. Από δική μας πλευράς οι χώροι του σχολείου είναι και εμπιστευόμαστε και τους εκπαιδευτικούς, τη διευθύντρια, ότι η δουλειά τους την κάνουν στο ακέραιο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Δημητριάδη.